Με τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 856. Σελίδα 856 από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο και διαβάζουμε από το Ι' κεφάλαιο και το 16 δάφιο. Επαναλαμβάνω, σελίδα 856, κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, Ι' κεφάλαιο, 16 εδάφιο. «Ιδού εγώ σας αποστέλω ως πρόβατα εν μέσω λύκων. Γίνεστε λοιπόν φρόνιμοι ως ιόφης και απλοί ως επεριστερέ. Προσέχετε δε από των ανθρώπων, διότι θέλουσιν σας παναδώσει η συνέδρια και εν τε συναγωγές αυτών θέλουσιν σας μαστιγώσει. Και έτι ενώπιον ηγεμόνων και βασιλέων θέλετε φερθεί εν εκενεμού προς μαρτυρίαν εις αυτούς και εις τα έθνη. Όταν δε σας παραδίδωσι, μη μεριμνήσετε πώς ή τι θέλετε λαλήσει, διότι θέλει σας δοθεί εν εκείνη τη ώρα τι πρέπει να λαλήσετε. Επειδή σεις δεν είστε οι λαλούντες, αλλά το πνεύμα του Πατρός σας, το οποίον λαλεί εν ημίν, αμήν, δόξα στο όνομα του Κυρίου». Πότε το Πνεύμα το Άγιον θα μιλάει μέσα σου? Αυτό είναι το μήνυμα του Λόγου του Κυρίου αυτό το πρωινό για σένα και για μένα. Πότε το Πνεύμα το Άγιον θα μιλάει μέσα σου? Αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτό έχει αξία. Όλα τα άλλα δεν έχουν κανένα νόημα. Διότι όταν το Πνεύμα το Άγιον μιλάει μέσα σου, όλα απαντιόνται, ξεπερνιόνται και καθοδηγούνται από εκείνον, από τον παράκλητο, το Πνεύμα της Αληθείας. Εάν το Πνεύμα το Άγιον μιλάει μέσα σου, τότε τα υπόλοιπα είναι θέμα χρόνου να τα αναλάβει ο Κύριος μέσα στην πρόνοια και τη χάρη Του. Το Πνεύμα το Άγιο μιλάει και μιλάει μέσα στον άνθρωπο. Γι' αυτό ο Θεός έδωσε το Πνεύμα το Άγιον και το ονόμασε αραβόνα και σφραγίδα που το δίνει μέσα στην καρδιά, ώστε μέσα από την καρδιά του ανθρώπου, που είναι η έδρα των αποφάσεών του, αλλά και το μέρος εντός του οποίου διαφθείρεται, ο Θεός να λαλεί, να ακούγεται και ο άνθρωπος να ευωδούται. Έδωκε τον αραβόνα εν τες καρδίες ημών, ώστε μέσα από την καρδιά να μην μιλά ο άνθρωπος, ούτε η καρδιά, αλλά ο Θεός δια Πνεύματος Αγίου. Έτσι μιλούσε πάντοτε στους ανθρώπους του Θεού ο Θεός. Και έτσι συνεχίζει να μιλάει και σήμερα σε όσους το πιστεύουν, αλλά και το ποθούν. Σε όσους το χρειάζονται και το εξητούν. Βέβαιον είναι ένα πράγμα, ότι ο Θεός θέλει να σου μιλάει και θέλει να μιλάει μέσα σου δια Πνεύματος Αγίου, ώστε με αυτόν τον τρόπο να απαλλάσσεσαι από κάθε μάταιο διαλογισμό, από κάθε αίμονη ιδέα που σου προκαλεί βάρος, κατάθλιψη, σύγχυση και μελαγχολία. Ο Θεός θέλει να μιλάει μέσα σου δια Πνεύματος Αγίου. «Πνεύμα Κυρίου», θα πει ο Δαβίδ, «Πνεύμα Κυρίου ελάλησε διε μου και ο λόγος αυτού ήλθεν επί της γλώσσης μου». Το τι πρέπει να κάνεις, θα στο πει ο Θεός και θα στο πει από μέσα σου και θα το φέρει αν χρειαστεί και στη γλώσσα σου. Γιατί ο Θεός είναι ζωντανός και ό,τι λέει εδώ μέσα στη γραφή δεν είναι για εκείνον το καιρό, ούτε για εκείνη την εποχή ή για εκείνους τους ανθρώπους. Είναι και για σένα σήμερα, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, είτε είσαι μικρός, είτε είσαι έφηβος, είτε είσαι μεγάλος, είτε είσαι υπερήλικος, ο Θεός θέλει να σου μιλάει, θέλει να σου μιλάει από μέσα σου και εσύ με αυτόν τον τρόπο να μην έχεις καμία μα καμία αμφιβολία. Υπάρχει λοιπόν η δυνατότητα
ο Θεός να σου δίνει λόγο από μέσα σου, να λαλεί εντός σου και τον λόγο αυτό να τον δίνει στο στόμα σου. Αυτό όμως είναι σημαντικό να το γνωρίζεις, ότι δεν είναι θέμα εξάσκησης κάποιου χαρίσματος, αλλά είναι θέμα καλλιέργειας ενός χαρακτήρα. Ο Θεός δεν χρειάζεται να σε προφήτης για να σου μιλάει μέσα σου. Δεν είναι θέμα χαρισματικότητος. Είναι θέμα καλλιέργειας χαρακτήρος. Είναι σε συγκεκριμένους χαρακτήρες που ο Θεός μιλάει και εκείνοι τον αντιλαμβάνονται. Διότι ο Θεός μιλάει πάντοτε και προσπαθεί να μιλά σε κάθε άνθρωπο. Εκείνοι που τον καταλαβαίνουν όμως είναι πολύ λίγοι. Και όχι οι χαρισματικοί, αλλά εκείνοι που φροντίζουν να καλλιεργούν τον χαρακτήρα τους, ώστε μέσα από την καλλιέργεια του χαρακτήρα να αναγνωρίζουν την φωνή. Και ο χαρακτήρας, αυτό δηλαδή το οποίο και εσύ και εγώ πρέπει να δουλέψεις, να δουλέψω, αποτυπώνεται παραστατικά, στη συγκεκριμένη περίπτωση από τον Κύριο, μέσα από την καθημερινότητα, για να μην μπερδευόμαστε και να μην χανόμαστε στην αοριστία. Ποιος χαρακτήρας? Είναι ο χαρακτήρας του προβάτου, της φρονιμότητας του όφεως και της ακεραιότητας της περιστεράς. Αυτά τα τρία πράγματα συνθέτουν τον χαρακτήρα που αναγνωρίζει την φωνή του Θεού και εντός του οποίου το Πνεύμα το Άγιο λαλεί. Είναι θέμα χαρακτήρα, δεν είναι θέμα χαρίσματος. Στον χαρακτήρα έρχεται και το χάρισμα. Στην καλλιέργεια του χαρακτήρος, αν υπάρχει χάρισμα, γίνεται αξιόπιστο και καρποφόρο. Πρωτίστως όμως προέρχει η καλλιέργεια του χαρακτήρα. Εάν εκεί επιμείνεις, τότε η φωνή του Αγίου Πνεύματος μέσα σου θα ηχεί σαν καμπάνα και με αυτόν τον τρόπο θα απαλλάσσεσαι από κάθε αμφιβολία ή ανασφάλεια, αν είναι ή αν δεν είναι, αν είναι από την καρδιά μου ή αν είναι από τον Κύριο. Θα είναι από τον Κύριο ό,τι είναι και θα το καταλαβαίνεις. Αλλά είναι θέμα χαρακτήρα, καλλιέργειας χαρακτήρα. Λέει λοιπόν, «Ιδού εγώ σας αποστέλω». Δεν αποστέλεστε εσείς, εγώ σας αποστέλω. Και αν εγώ σας αποστέλω, τότε εγώ και θα σας προστατεύω. Και το ερώτημα είναι, πώς εγώ σας αποστέλω? Σας αποστέλω σαν να είστε ειδικοί, πνευματικοί, ικανοί, λόγοι, μορφωμένοι, πεπειραμένοι. Τίποτα από όλα αυτά. Εγώ δεν σας αποστέλω έτσι, αλλά σας αποστέλω αλλιώς. Πώς δηλαδή? Εγώ σας αποστέλω ως πρόβατα εν μέσω λύκων. Και εδώ τώρα ερχόμαστε στο θέμα του χαρακτήρα. Γιατί η φωνή του Πνεύματος του Αγίου, όπως θα δούμε παρακάτω, που είναι η φωνή του Πατέρα που λαλεί μέσα μας, λαλεί, αλλά και αναγνωρίζεται όταν είμαστε πρώτον πρόβατα. Και το κύριο χαρακτηριστικό των προβάτων είναι το εξής. Ούτε κτυπάει, ούτε δαγκώνει, ούτε κερατίζει, ούτε θάβει, ούτε λασπολογεί, ούτε αποχωρίζεται. Και ακριβώς για αυτό το λόγο μπορεί και αναγνωρίζει την φωνή του ποιμένα. Τη φωνή δηλαδή του Κυρίου. Γιατί ο ποιμήν είναι ένας, ο Χριστός. Και η φωνή του ακούγεται μόνον με έναν τρόπο. Δια Πνεύματος Αγίου. Γι' αυτό λέει ότι τα πρόβατα τα αίμα ακούω συν την φωνή μου, εγώ γνωρίζω αυτά και αυτά με ακολουθούν. Και δεν θέλει απολεσθεί ούτε ένα εξ αυτών, διότι εγώ
λέγει Κύριος, δίδω εις αυτά ζωήν αιώνιον. Και ουδείς δύναται να αρπάσει αυτά από τις χειρός μου. Εγώ, λέγει Κύριος, εκβάλλω αυτά και προπορεύομαι έμπροσθεν αυτών. Θέλει εκβάλει τα πρόβατα αυτού και θέλει υπάγει έμπροσθεν αυτών. Και εκείνα θέλουν συνακολουθήσει αυτόν, διότι γνωρίζω συν την φωνή του. Στον χαρακτήρα λοιπόν τον προβατοειδή, έρχεται ο Κύριος να προπορευτεί και δια Πνεύματος Αγίου να λαλεί. Και τα πρόβατα, λόγω χαρακτήρα, λόγω προβατοειδούς ιδιότητος, και τον βλέπουν μπροστά τους, άρα δεν χάνουν το δρόμο τους, και την φωνή του αναγνωρίζουν, δεν μπερδεύονται με άλλες φωνές. Και όλα αυτά, γιατί είναι πρόβατα. Δεν είναι προφήτες, δεν είναι κήρυκες, δεν είναι χαρισματικοί ή χαρισματικές. Έχουν προβατοειδή ιδιότητα. Καλλιεργούν τον προβατοειδή χαρακτήρα. Εκεί λοιπόν επάνω, ακουμπούν όλα. Και εκεί ο Θεός είναι που ενεργεί. Αφενός μεν προπορευόμενος, αφετέρου δε λαλών. Δεν χρειάζεται κάποιος να είναι προφήτης ή οτιδήποτε άλλο για να βλέπει τον Κύριο να προπορεύεται ή για να ακούει τη φωνή του Θεού μέσα του. Ένα πράγμα χρειάζεται, να είναι πρόβατο. Και είπαμε ότι το πρόβατο δεν κερατίζει, δεν επιτίθεται, δεν κτυπάει, δεν δαγκώνει, δεν θάβει, δεν λασπολογεί, δεν κατηγορεί. Τι κάνει? Αφήνεται στην πρόνοια του βοσκού, δηλαδή στην πρόνοια του ποιμένα Ιησού Χριστού. Αφέσου λοιπόν σε αυτό που ο Θεός επιτρέπει, γιατί ό,τι επιτρέπει το βγάζεις αγαθό. Αν θες να σου μιλήσει ο Θεός, και να το πω καλύτερα, αν θες να αναγνωρίζεις την φωνή του και να τον βλέπεις μπροστά σου και από πίσω του να πηγαίνεις, θα κοιτάξεις να καλλιεργήσεις τον προβατοειδή χαρακτήρα. Τα υπόλοιπα θα τα κάνει ο Κύριος. Γιατί λέει, εγώ σας αποστέλω ως πρόβατα, ούτε ως ειδικούς, ούτε ως φωτισμένους ή πνευματικούς εντός πολλών εισαγωγικών, ούτε ως πολύπειρους, έμπειρους. Ως πρόβατα σας αποστέλω εν μέσω λύκων. Δηλαδή εν μέσω προσώπων που είναι ασυγκρίτως ισχυρότεροι από εσάς και τους χαρακτηρίζει το αδίστακτον του χαρακτήρα, η επικθετικότητα και η κακία. Και το όπλο το δικό σας ποιο θα είναι? Ο χαρακτήρας, η προβατοειδής ιδιότητα. Γιατί όταν είσαι πρόβατο, όταν δηλαδή δεν αντεπιτίθεσαι, δεν διεκδικείς, τότε ο Κύριος υπάγει έμπροσθεν των προβάτων και εκείνα ακούνε τη φωνή του, την αναγνωρίζουν και τον ακολουθούν. Το πρόβατο δεν κινδυνεύει όχι λόγω της δύναμής του, αλλά λόγω της προστασίας του από τον ποιμένα του. Και ο ποιμένας μας είναι ένας, μόνον ένας, ο Χριστός. Γίνεστε λοιπόν φρόνιμοι όσοι όφης. Το δεύτερο χαρακτηριστικό. Γίνεστε φρόνιμοι ως ιόφης. Όχι μεγαλοστομίες, όχι μεγαλαυχίες, όχι περιαυτολογήσεις. Προσπάθησε ό,τι κάνεις να το κάνεις αθόρυβα και να περνάς απαρατήρητος. Δεν χρειάζεται να το κάνεις ή να το κάνω θέμα. Ό,τι καλό κάνεις, κάντο αθόρυβα και προσπάθησε να περνάς απαρατήρητα. Μην περιαυτολογείς, μην αυτοδιαφημίζεσαι, ό,τι είναι να κάνει ο Κύριος και ό,τι είναι να δείξει, θα το κάνει εκείνος. Αυτό είναι το δεύτερο στοιχείο του χαρακτήρα που και εσύ και εγώ καλούμαστε να καλλιεργούμε, ώστε να ακούμε τη φωνή του μέσα μας, να την αναγνωρίζουμε
και να τον βλέπουμε να προπορεύεται εκείνος. Δηλαδή, εκείνος να ανοίγει δρόμους, όχι να προσπαθήσουμε εμείς να ανοίγουμε δικούς μας. Εκείνος να ανοίγει πόρτα, όχι να ανοίγουμε εμείς αυτή που νομίζουμε. Γιατί αν ανοίξουμε εμείς την πόρτα που νομίζουμε, υπάρχει κίνδυνος να πέσουμε σε γκρεμό και σε παγίδα. Εάν όμως εκείνος προπορεύεται και αν η φωνή του ακούγεται και την αναγνωρίζουμε, τότε είμαστε ασφαλείς. Και η ειρήνη του Χριστού πλημμυρίζει την καρδιά και είσαι βέβαιος για το παρόν αλλά και για το μέλλον. Και όλα αυτά, όχι εξαιτίας μιας χαρισματικότητος ή μιας φαντασμαγορικής εξωτερικής έγκλης, αλλά λόγω μιας ταπεινής προσπάθειας για την καλλιέργεια ενός εν Χριστώ Ιησού χαρακτήρα. Από εκεί ξεκινάνε όλα και εκεί έρχονται όλες οι χάριτες του Θεού και αναπαύονται. Σας αποστέλω λοιπόν πρώτον ως πρόβατα. Δεύτερον, γίνεστε φρόνιμοι ως ιόφης. Το γίνεστε σημαίνει ότι είναι αυτό κάτι που δεν συμβαίνει μέσα σε μια στιγμή. Είναι μια διαρκής προσπάθεια. Είναι μια διαρκής εξήτηση. Ένας διαρκής αγώνας. Και απλή ως επεριστερέ. Το κείμενο δεν λέει απλή, αλλά να γίνεστε ακέραιοι ως επεριστερέ. Τι σημαίνει ακέραιοι ως υπεριστερέ? Το κύριο χαρακτηριστικό των περιστεριών είναι ότι δεν αλλάζουν τέρι μέχρι το τέλος της ζωής τους. Δεν αφήνουν το τέρι τους. Δεν μπαίνουν, βγαίνουν στη σχέση. Δεν πηγαίνουν, έρχονται. Η καρδιά τους είναι ακέραια. Ακεραίως δοσμένη στο τέρι τους. Αυτό για μας σημαίνει ένα πράγμα. Η καρδιά σου να είναι δοσμένη και να εξητά τον Κύριο. Προσκολήσου επάνω Του. Μην αποσπάσε. Αυτό σας είναι ο αγώνας σου. Μην αποσπάσε από αυτά που προσφέρει η Βαβυλώνα, διοράσεως και ακοής. Και εκεί θα ακούς τη φωνή Του. Θα την αναγνωρίζεις. Και θα τον βλέπεις να σου μιλάει. Το βλέπουμε στο άσμα των ασμάτων. Απευθύνεται στην περιστερά. Γιατί απευθύνεται στην περιστερά? Εξαιτίας της ακεραιότητάς της. Είναι προσκολλημένη πάνω της και περιμένει πότε θα της μιλήσει, πότε θα της απευθύνει λόγο. Και λέει με θαυμασμό, αλλά και με πολύ πόθο, στην περιστερά, λόγω της ακεραιότητάς της. «Ω περιστερά μου, ή της είσαι εν τες σχισμές των βράχων, εν της αποκρύφης των κρυμνών. Κάνε με να είδω την όψη σου, να ακούσω τη φωνή σου, διότι η φωνή σου είναι γλυκιά και η όψη σου ωραία». Τι σημαίνουν όλα αυτά πρακτικά? «Ω περιστερά μου». Το «μου» σημαίνει ότι της ανήκει. Του έχει δοθεί με ακεραιότητα. Η καρδιά της δεν είναι μεμερισμένη. Όλο αυτόν περιμένει και όλο αυτόν εξητά. Είσαι στις σχισμές του βράχου. Ο βράχος είναι ο Χριστός. Δηλαδή εσύ είσαι γατζωμένη πάνω μου. Εν της αποκρύφης των κρυμνών. Δεν φαίνεσαι. Δεν την ψώνεσαι. Είσαι κρυμμένη στο ταμείο σου. Στην προσευχή. Αθόρυβη, ταπεινή. Χωρίς να περιαυτολογείς. Χωρίς να αυτοδιαφημίζεσαι. Χωρίς κανένας να ξέρει τι σχέση έχουμε εμείς οι δυο, πόσο με θέλεις και πόσο με προσδοκάς. Εν της αποκρύφης των κρυμνών. Κάνε με να είδω την όψη σου. Κάνε με να ακούσω τη φωνή σου. Μίλησέ μου. Κράξε προς εμέ. Πες μου τι σε βαραίνει. Τι σε αγχώνει. Τι σε κάνει να πανικοβάλλεσαι. Στην περιστερά τα λέει όλα αυτά. Η πρόσκληση, το μήνυμα, ο λόγος, δίδεται στην περιστερά. Όχι γιατί είναι ισχυρή. Όχι γιατί είναι χαρισματική. Αλλά γιατί έχει ακεραιότητα.
Η καρδιά της ακόμα και στις δύσκολες στιγμές είναι στραμμένη προς Αυτόν και Αυτόν περιμένει εκεί στις σχισμές του βράχου, στους απόκρυφους τόπους των κρυμνών. Περνάει δηλαδή δύσκολα, επικίνδυνα, αλλά είναι δοσμένη και προσιλωμένη σε Αυτόν. Σας αποστέλω λοιπόν ως πρόβατα εν μέσω λύκων να είστε φρόνιμοι ως τα περιστέρια και ακέραιοι ως τα περιστέρια. Φρόνιμοι ως οι όφης και ακέραιοι ως τα περιστέρια. Προσέχετε δε από τον ανθρώπον. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο θηρίο από τον άνθρωπο. Πώς θα τον προσέχετε? Πώς θα προσέχετε από τους ανθρώπους? Με το να φροντίζετε το χαρακτήρα σας σαν πρόβατα, φρόνιμοι ως οι όφης, ακέραιοι ως περιστερέ. Διότι αυτοί οι άνθρωποι θέλουν σας παραδώσει η συνέδρια. Θα συμβεί αυτό που δεν αναμένατε. Πρόσωπα που δεν το περιμένατε θα σας πουλήσουν, θα σας καταδώσουν, θα σας αδειάσουν. Και εν τε συναγωγές αυτών θέλουν σας μαστιγώσει. Εκεί δηλαδή που θα πάτε με την προσδοκία να βρείτε ανάπαυση, εκεί θα υποστείτε τα πάνδυνα. Και έτι ενώπιον ηγεμόνων και βασιλέων θέλετε φερθεί ένε και νεμού. Θα φανεί κάποια στιγμή ότι είστε έρμεων των γεγονότων, των δυσμενών συμβάντων και ότι η κατάσταση θα έχει ξεφύγει εντελώς από τον έλεγχό σας. Δεν θα έχει ξεφύγει όμως ποτέ από τον δικό μου έλεγχο, όσο εσείς λειτουργείτε ως πρόβατα, είστε φρόνιμοι ως οι όφης, ακέραιοι ως περιστερές. Όταν δηλαδή είστε ειρηνικοί, δεν κτυπάτε, δεν επιτίθεστε, δεν κακολογείτε, δεν διεκδικείτε, περνάτε απαρατήρητοι. Ό,τι κάνετε το κάνετε αθόρυβα. Και η καρδιά σας είναι δοσμένη σε εμένα με ακεραιότητα και πουθενά αλλού. Αυτά τα τρία πράγματα του χαρακτήρα. Θέλετε φερθεί λοιπόν ενώπιον ηγεμόνων και βασιλέων ένα και νεμού, προς μαρτυρία εις αυτούς και εις τα έθνη. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι εσείς που θα φαίνεται ότι η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου, αλλά δεν θα είναι, θα είναι κατά από τον δικό μου έλεγχο, εσείς που καλλιεργείτε το χαρακτήρα σας και ακούτε τη φωνή μου, θα είστε η ευκαιρία που εγώ δίνω στους άλλους για να με γνωρίσουν και να σωθούν. Δεν γίνεται νήξη περί χαρισματικότητας, περί ικανότητας, περί ευφυΐας ή οποιοδήποτε άλλο ταλέντο. Πρόβατο, φρόνιμος ως οι όφης, ακέραιος εις περιστερά. Εκεί θα έρχεται η φωνή του Θεού μέσα σου. Και αυτό θα σε ενδυναμώνει, θα σε παρηγορεί και θα κάνει και κάτι άλλο. Στην δύσκολη στιγμή θα ξέρεις τι να πεις και τι να αποφασίσεις. Όταν θα βρίσκεσαι ενώπιον διλημάτων, θα ξέρεις τι πρέπει να κάνεις και τι πρέπει να πεις χωρίς να το έχεις προσχεδιάσει. Θα στο δίνει εκείνη την ώρα ο Κύριος. Όταν δε σας παραδίδωσιν, λέει στο 19 εδάφιο, όταν δε σας παραδίδωσι, σας το λέω από τώρα ότι θα σας παραδίδωσι. Σας το λέω από τώρα, μην νομίζετε ότι αν κάτι τέτοιο συμβεί τότε πως σας εγκατέλειψα ή ότι σας άφησα. Σας το λέω εκ των προτέρων για να μην απαγοητευτείτε εκ των υστέρων. Όταν δε σας παραδίδωσιν, μη μεριμνήσετε πώς ή τι θέλετε λαλήσει. Μην κάνετε προσχέδια ομιλίας ή απολογίας. Μην μπείτε στη διαδικασία να μαντέψετε τι θα ρωτηθείτε, ώστε να ξέρετε τι θα απαντήσετε. Μην μπείτε σε αυτή τη διαδικασία, δεν έχει κανένα νόημα. Μην προσπαθείς να προμελετήσεις πώς ή τι θα λαλήσεις. Θα μιλήσω ευγενικά, θα κοιτάξω να είμαι ψύχρεμος, θα κοιτάξω να είμαι γλυκός, θα κοιτάξω να μιλάω αργά,
για να διατηρώ την για να φαίνεται ότι είμαι ψύχρεμος, ή θα κοιτάξω να μιλάω έντονα για να καταλάβει ότι δεν φοβάμαι, ή θα κοιτάξω να τα λέω γρήγορα για να μην με καταλαβαίνει. Ούτε τι θα λαλήσετε. Θα πω αυτό, μετά θα πω αυτό, μετά θα πάω σε εκείνο το εδάφιο, μετά θα πάω το άλλο το εδάφιο και μετά θα κάνω πρόλογο, μάλλον επίλογο. Όχι, όχι έτσι. Δεν το χρειάζεστε αυτό. Την ώρα της δυσκολίας, σε τίποτα δεν θα σου χρησιμεύσει μια τέτοια προετοιμασία. Σε τίποτα δεν θα σε ωφελήσει, διότι όλα αυτά είναι ανθρώπινες σκέψεις και ανθρώπινα λόγια. Τι μπορεί να σε βοηθήσει η ανθρώπινη σκέψη και ο ανθρώπινος λόγος? Την ώρα του διλήμματος, σε τίποτα. Την ώρα του φόβου και της αμηχανίας, ισουδέν. Γι' αυτό λέει, όταν σας παραδίνουν, μη μεριμνήσετε πώς ή τι θέλετε λαλήσει, διότι θέλει σας δοθεί εν εκείνη τη ώρα τι πρέπει να λαλήσετε. Δεν έχει καμία αξία και καμία σημασία αυτό που θα προετοιμάσεις. Θα είναι ανθρώπινο και άρα άχρηστο, ανενεργό. Εκείνο το οποίο χρειάζεσαι είναι να μιλήσει ο Θεός. Και ο Θεός θα μιλήσει εκείνη την ώρα. Θα σου βγει από μέσα σου ο λόγος. Γιατί δεν είσαι εσύ ο λαλόν. Γιατί είσαι τώρα πια πρόβατο. Είσαι φρόνιμος ως ιόφης. Περνάς απαρατήρητος. Και το κάνεις αυτό εκ πεποιθήσεως. Δεν θες να φαίνεσαι. Δεν θες να δακτυλοδείχνεσαι. Δεν θες να είσαι αναγνωρίσιμος. Γιατί αυτό που κερδίζεις όταν δεν το θες αυτό, είναι η φωνή του Θεού μέσα σου και η πεντακάθαρη αναγνώρισή της. Γι' αυτό. Εκείνη την ώρα λοιπόν θα σου δοθεί τι θα λαλήσεις, γιατί δεν είσαι εσύ ο λαλών, αλλά είναι το πνεύμα του Πατρός σου που λαλεί μέσα σου. Φροντίζεις να είσαι πρόβατο, θα μιλάει το Πνεύμα το Άγιο μέσα σου. Φροντίζεις να είσαι φρόνιμος ως ιόφης, να περάς απαρατήρητος και ό,τι κάνεις να το κάνεις αθόρυβα, θα μιλάει ο Θεός δια Πνεύματος Αγίου μέσα σου. Θα είσαι ακέραιος ως υπεριστερά, δηλαδή η καρδιά σου και ο νους στραμμένος σε εκείνον περιμένοντας τη φωνή του, θα μιλάει ο Θεός μέσα σου. Τότε θα μιλάει το Πνεύμα το Άγιο μέσα σου. Είναι θέμα χαρακτήρα. Μπε στη διαδικασία καλλιέργειας του χαρακτήρα και όλα τα άλλα θα έρθουν από μόνα τους. Η φωνή του Αγίου Πνεύματος θα μιλάει μέσα σου και θα την αναγνωρίζεις, όπως ένα πρόβατο αναγνωρίζει την φωνή του τσοπάνη. Ο Κύριος να ευλογεί. Αμήν.